Διαμαρτυρία για να μην τους κοπεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας πραγματοποίησαν εργαζόμενοι ως πολιτικό προσωπικός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εδώ πέρα στο συγκεκριμένο στρατόπεδο είναι μια βάση στην οποία επισκευάζονται, ανακατασκευάζονται τα άρματα μάχης. Οι άνθρωποι λοιπόν εδώ, οι οποίοι δουλεύουν ως πολιτικό προσωπικό στο στρατό και είναι οι τεχνίτες, να το πούμε έτσι, που ανακατασκευάζουν αυτά τα άρματα μάχης, διαμαρτύρονται ζητώντας βαρέα και ανθυγιεινά. Έχω δίπλα μου τον κύριο Γρηγόρη Βούζιο, ο οποίος είναι εκπρόσωπός τους, και άλλοι εργαζόμενοι πίσω. Θα μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή κινητοποίησή σας. Ναι, είναι μια θλιβερή μέρα σήμερα, γιατί εκτός των άλλων γίνεται συζήτηση και γίνει η ανακοπή του ανθυγιεινού. Ένα ανθυγιεινό το οποίο το παίρνουμε εδώ και 20 χρόνια, έχει πειράσει από χίλιες επιτροπές και δεν θέλω να πω λεπτομέρειες γιατί παίρνουμε αυτό το ανθυγιεινό. Να το πω για ακτινοβολία, να το πω για ηχορύπαση, να το πω για λάδια, να το πω για τι να το πω. Λοιπόν, το παίρνουμε τόσα χρόνια και συζητιέται σήμερα για να γίνει περικοπή. Και ξέρετε, η περικοπή είναι αυτή όπως το ΕΚΑΣ. Κόβουμε σήμερα τα 30 και την άλλη τα 70. Μιλάμε για ένα ευτελές ποσό, το οποίο δεν επιβαρύνει το κράτος, δεν επιβαρύνει προϋπολογισμός, αλλά είμαστε κολλημένοι ότι ό,τι λέγεται επίδομα κόβεται. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς μέτρα προστασίας και ασφάλειας, και το επίδομα ανθυγιεινών που παίρνουν και θέλουν να τους κόψουν δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι συνθήκες οι οποίες δουλεύουμε μέσα στο εργοστάσιο είναι άθλιες, οι εγκαταστάσεις είναι άθλιες, ο εξαερισμός των εργοστασίων, δηλαδή γίνονται μέσα στο εργοστάσιο συγκολήσεις, τριβή, αμοβολή, βαφή, και έχουμε τις πιο άθλιες συνθήκες που μπορείτε να συναντήσετε μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν υπάρχει καμία υποδομή, δεν υπάρχουν εξαερισμοί, δεν υπάρχουν μέσα προστασίας. Παράδειγμα, πήραμε κάτι παπούτσια πριν 10 χρόνια με σίδερο. Δεν μας δίνουν γάντια, δεν μας δίνουν μάσκες. Δεν έχουμε γιατρό καθημερινά σε ένα τέτοιο χώρο που γίνονται ατυχήματα. Είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ ο προϋπολογισμός το χρόνο και τώρα θέλουν στην περικοπή να το κόψουν από κάποιους και να το δώσουν σε κάποιες άλλες ειδικότητες, τις οποίες βεβαίως και πρέπει να το διεκδικούν και πρέπει να το καταβάλουν. Και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε αντίθετοι και σε αυτό, δηλαδή πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός και να δοθεί σε περισσότερο κόσμο, οι οποίοι επιβαρύνονται με τους ίδιους βλαπτικούς παράγοντες.